Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στη συχνότητα των παραπολιτικών τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον κύριο Δημήτρη Κουτσούμπα. Τι κάνετε, κύριε Κουτσούμπα, είστε καλά? Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Πώς είστε? Εσείς πώς είστε? Εδώ, το καταδύναμη. Εμείς το παλεύουμε. Δεν ξέρω, μέρα μόλις γύρισα από μια περιοδία στο Ήλιον, στις δυτικές συνοικίες της Αθήνας, όπου είχα συνάντηση με το Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, τους εργαζόμενους στο Δήμο. Άλλους εργαζόμενους, καθότι είμαι και βουλευτής δυτικού τομέα. Ναι. Με πολλά προβλήματα. Φαίνεται πάντως, κύριε Κουτσούμπα, τη στιγμή το νούμερο ένα θέμα, νομίζω βασικό τέλος πάντων θέμα, που θα μας απασχολεί για πολύ πολύ καιρό με βάση όλες τις εκτιμήσεις και όλες τις αναλύσεις, είναι το προσφυγικό. Η δική σας η αίσθηση ή τέλος πάντων η δική σας η πρόταση, ποια είναι, εδώ που βρισκόμαστε, τι μπορεί να γίνει? Είναι ενδεδειγμένη η λύση, για παράδειγμα, της μεταφοράς προσφύγων κυρίως από τα νησιά του Αιγαίου προς την υπόλοιπη Ελλάδα και η αναλογική κατανομή προσφύγων και μεταναστών σε όλη τη χώρα? Κοιτάξτε, η πρόταση δική μας και η μόνη ενδεδειγμένη λύση αυτή τη στιγμή είναι το κλείσιμο όλων των hot spots στα νησιά και τον Εύρο και η μεταφορά των ετούντων άσυλο καταρχήν στην υπηρετική χώρα σε δημόσιους ανοιχτούς χώρους φιλοξενίας, ξενοδοχεία, διαμερίσματα και σε συνέχεια η άμεση μεταφορά τους στις χώρες προορισμού τους. Κανένας ανήλικος δεν πρέπει να ζει σε ακατάλληλες συνθήκες, απροστάτευτος, άστεγος και πρέπει ειδική μέρημνα να δημιουργηθεί για τη φιλοξενία των ασυνόδευτων παιδιών. Πρέπει να λυθεί επίσης άμεσα το πρόβλημα της επανένωσης οικογενειών και η μεταφορά τους σε αυτά τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου βρίσκονται οι οικογένειές τους. Να δοθεί άσυλο βεβαίως σε όλους τους ανθρώπους προέρχονται από χώρες που είναι αιστείες πολέμων, εμφυλίων, που ζουν κάτω από κατοχή, είναι θύματα αντιδραστικών καθεστώτων και κινδυνεύει η ζωή τους. Και βεβαίως πρέπει να εξασφαλιστούν γρήγορες διαδικασίες για τα αιτήματα ασύλου. Και φυσικά να εξετάζονται από την υπηρεσία ασύλου με την πρόσληψη αναγκαίου προσωπικού. Όσο δεν βάζεις προσωπικό, δεν μπορεί να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία και να απεγκλωβίζεται αυτός ο κόσμος. Εδώ από τη βλέπω, και κύριε φυσικά, Κουτσούμπα, όσο μένουν, χρειάζεται παράλληλα να εξασφαλίζεται περίθαλψη, ιατρική εμβολιασμή στους πρόσφυγες, να υπάρχει πρόσβαση των παιδιών τους στην εκπαίδευση χωρίς εμπλοκή όμως των ΜΚΟ. Και βεβαίως αυτό πρέπει να τελεχωθούν επαρκώς όλες οι υπηρεσίες που ασχολούνται με τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Στην πρότασή σας. Και φυσικά η αποζημίωση των κατοίκων των νησιών και της ενδοχώρας που έχουν υποστεί ζημιές από αυτό το διπλό εγκλωβισμό. Αποζημίωση τι εννοείται δηλαδή? Να δοθούν χρήματα σε ποιους? Βεβαίως, στους κατοίκους των νησιών και της ενδοχώρας που έχουν υποστεί ζημιές από τον διπλό εγκλωβισμό που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και για τον οποίο έχει συμφωνήσει και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Πάντως, από ό,τι βλέπω στην πρότασή σας, δεν υπάρχει επιστροφή μεταναστών στην Τουρκία ή στις χώρες από τις οποίες προήλθαν. Όταν σας λέμε ότι πρέπει να πάνε στις χώρες προορισμού τους ή στις χώρες, όσοι δεν πάρουν άσυλο, εκεί που πρέπει να πάνε, εάν δεν είναι πρόσφυγες, τότε τι, δεν κατάλαβα. Τι δεν καταλαβαίνετε? Όχι, από αυτό που δεν υπάρχει στην πρόταση. Αν θέλετε τη συμφωνία, αν να τηρηθεί η συμφωνία του 2016 Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, γιατί να την υποστηρίζετε δηλαδή, για την επιστροφή μεταναστών πίσω στην Τουρκία? Μα κύριε Παπαχλημίτζο, με εσάς μιλάω. Ναι, βεβαίως, ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Όταν από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι κάναν τραγικό λάθος οι κυβερνήσεις να συμφωνήσουν σε αυτή την περιβόητη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που μας έδεσε χειροπόδαρα εδώ και οδήγησε και οδηγεί στο διπλό εγκλωβισμό, ένα αντιδραστικό πλαίσιο συμφωνίας που έδωσε τη δυνατότητα στην ουσία μόνο στην τουρκική πολιτική να ανοίγει και να κλείνει την στρόφιγγα ανάλογα πότε με τις γεωστρατηγικές της επιδιώξεις, πότε με τη χρηματοδότηση. Και να παίρνει ζεστό χρήμα που το πληρώνουν οι λαοί της Ευρώπης. Λέγατε ότι όχι, έτσι. Εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μας λύσει το πρόβλημα. Και είναι σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τα προστατεύει. Και την ίδια ώρα το Δουβλίνο το υπογράφει και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Και το Δουβλίνο είναι αυτό που οδηγεί στο διπλό εγκλωβισμό. Διότι δίνει τη δυνατότητα σε όλες τις χώρες, από τη Γερμανία, τη Γαλλία, τις βόρειες χώρες της κεντρικής Ευρώπης, που δεν είχαν και υποστεί και την οικονομική κρίση που δέχτηκε η Ελλάδα, να επιστρέφουν όλους τους πρόσφυγες και τους μετανάστες πίσω
στους χώρους υποδοχής που είναι εδώ η Ελλάδα. Διότι η Ελλάδα και σε συνέχεια η Ιταλία είναι οι μόνες χώρες που δεν έπρεπε να υπογράψουν τη συνθήκη του Δουβλίνου. Τώρα, και δημιουργεί τώρα αυτό το αδιέξοδο. Και έχουμε τώρα συνεχή μια δεκαετία όπου επιτείνεται το πρόβλημα και φτάνουμε στο αδιέξοδο και λέτε τώρα τι να κάνουμε, να προτείνει το κουκουέ να του στείλει πίσω στην Τουρκία. Η οποία Τουρκία την βοηθούμε στην ουσία με τις δηλώσεις της χθεσινές του Υπουργού Άμυνας για την επέμβασή της επειδή είναι στο ΝΑΤΟ στη Συρία και δημιουργεί νέες καραβιές προσφύγων. Δεν τρεπόμαστε δηλαδή. Και οι κυβερνώντες, δεν αναφέρομαι σε εσάς. Ναι, 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 να
παραμύθι. Το να αλλάξει το Δουβλίνο 2 και να επιστρέφουν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες όχι μόνο στη χώρα από την οποία μπήκαν, αλλά σε οποιαδήποτε χώρα, το βλέπετε θετικά? Βεβαίως το βλέπουμε, μα το λέγαμε από την πρώτη στιγμή. Mm-hmm. Και τώρα κάνουμε τι είναι να κάνουμε. Είναι η συζήτηση που έχει ανοίξει τις τελευταίες. Ναι, ναι. Τι να κάνουμε, τώρα έχουμε αυτό. Τώρα λέμε τι να κάνουμε, έχουμε τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν γίνεται να κάνουμε τίποτα άλλο. Να πούμε OK στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θέλει να είμαστε δίθεν τα καλά παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, στην Τουρκία, στον έναν, στον άλλον. Και όλα θα πάνε καλά αν είμαστε τα καλά παιδιά. Mm-hmm. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι αυτή ακριβώς είναι η αδιέξοδη πολιτική που την πληρώνει και ο ελληνικός λαός και που την πληρώνουν τα γυναικόπαιδα των ξεριζωμένων. Υπονοήσατε κάτι για τις ΜΚΟ, για την ακρίβεια, να μην εμπλακούν? Όχι, υπονοήσα, ναι, ναι. Είπα συγκεκριμένα. Ναι. Καμία εμπλοκή. Δημιουργούν προβλήματα, είναι εκπρόσωποι οικονομικών, πολιτικών, γεωστρατηγικών συμφερόντων. Υπάρχουν και υπόνοιες, καταγγελίες. Για συγκεκριμένες υπηρεσίες και για ομίλους. Mm-hmm. Το λέω καθαρά. Και για και για οικονομικές ατασταλίες και ούτω καθεξής. Και για οικονομικές ατασταλίες και για τα πάντα. Και για μίζες και για προμήθειες και για τις μαφίες που βγαίνουν και λένε τώρα που οδηγούν εκεί τον κόσμο. Να μην σας πω τώρα ότι έχουμε σοβαρά ερωτηματικά τι ρόλο παίζουν σε όλο αυτό το κύκλωμα, μιας και έχουμε 1200 παιδιά ασυνόδευτα που δεν ξέρουμε που βρίσκονται. Και είναι έγκλημα αυτό. Έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Κύριε Κουτζούμα, να πάμε τώρα στις εξελίξεις που είχαμε χθες το βράδυ στα Εξάρχεια και δεν θέλω να τοποθετηθείτε φυσικά μόνο για αυτό το περιστατικό, αλλά γενικώς για τις επιχειρήσεις που κάνει η ελληνική αστυνομία στα Εξάρχεια, τις αντιδράσεις που συναντά και πώς βλέπετε τέλος πάντων εσείς τις εξελίξεις στο συγκεκριμένο αυτό κομμάτι για το οποίο έχουν γίνει πάρα πολλές συζητήσεις, όχι μόνο τώρα, όλους τους τελευταίους μήνες. Το κομμάτι της Αθήνας εννοώ. Ναι, νομίζω ότι αξιοποιείται για να γίνεται ένα παιχνίδι. Στην ουσία διαφορετικών και αντικρουόμενων συμφερόντων, ενώ θα μπορούσαν πάρα πολύ καλά, χωρίς ένταση της καταστολής, υπάρχει όλο το θεσμικό κατά την άποψή μας, νομοθετικό, ποινικό και οτιδήποτε άλλο πλαίσιο, που θα μπορούσαν να είχαν λυθεί. Παίζεται ένα παιχνίδι από τους μηχανισμούς καταστολής και από τις διάφορες ομάδες. Εδώ δεν πρόκειται για ομάδες που αγωνίζονται για το καλό του λαού, για το καλό της νεολαίας. Πρόκειται στην ουσία οι περισσότερες από αυτές τις ομάδες που χρησιμοποιούν τέτοια μέσα δήθεν ενάντια στις δυνάμεις καταστολής, αλλά στρέφονται ενάντια στο λαό και στους κατοίκους εκεί της περιοχής, της κάθε περιοχής, είναι ενεργούμενα υπηρεσιών αλότριων τέλος πάντων συμφερόντων. Επειδή είχαμε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που συνήθως τα κατήγγειλε όλα αυτά που λέτε, το διάστημα που είχαμε τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τι κατήγγειλε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, πριν γίνει η κυβέρνηση, λέω, μιλούσε για. Τα κατήγγειλε όλα αυτά τα. Αυτούς που λειτουργούσαν με τον τρόπο που περιγράψατε. Το διάστημα που έγινε ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, είδατε να κάνει κάτι προς την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων παρακρατικών και ούτε καθεξής? Όχι, αντίθετα, νομίζω ότι ευνόησε και την κρατική καταστολή παραπέρα και τη δράση αυτών των ομάδων. Mm-hmm. Και στις δύο κατευθύνσεις δούλεψε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Παρεπιπτόντως τώρα που το θυμήθηκα, εσείς είχατε προβεί σε καταγγελίες και για παρακολουθήσεις των τηλεφώνων του ΚΚΚ. Ναι, έγινε κάτι. Γιατί πότε το είδα, θυμάμαι προχτές, κάτι στο πρωτοσέλιδο του ριζοσπάστη. Συζητώντας η Επιτροπή της Βουλής τον απολογισμό της ΑΔΑΕ. Ναι, ναι. Η οποία ΑΔΑΕ, ενώ έπρεπε να είναι ουσιαστικά αυτή η αρχή, η ανεξάρτητη υποτίθεται, που προφυλάσσει από παρακολουθήσεις, από καταστολή, από φακελώματα κλπ, είναι αυτή η αρχή στην οποία τελικά μέσω του Προέδρου της, με βάση τις δηλώσεις του, έδωσε το πράσινο φως για να συγκαλυφθεί η περίπτωση της παρακολούθησης τηλεφωνικού κέντρου
στον Περισσό του ΚΚΕ, μάλιστα υιοθετώντας μια απαράδεκτη δήλωση που είχε κάνει ένας ναζί υπόδικος εγκληματίας φασίστας, τότε βουλευτής. Είπε την ίδια άποψη. Είναι απαράδεκτο, ενώ υπάρχουν όλα τα στοιχεία, έχουμε ενημέρωση, έχουμε δει όλους τους φακέλους και σταμάτησε ο έλεγχος. Σταμάτησε η άρση του απορρίτου και ουσιαστικός έλεγχος όταν έγινε σε αυτά τα τηλέφωνα όπου εντοπίστηκαν και σταθερά και κινητά από που έγιναν αυτές οι συνακροάσεις και οι παρακολουθήσεις του τηλεφωνικού κέντρου και δεν έχει γίνει τίποτα. Εμείς απαιτούμε να συνεχιστεί και όχι να κουκουλωθεί. Πάμε για κουκούλωμα γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά, δεν έχουμε το στοιχείο αυτή τη στιγμή να δώσουμε στη δημοσιότητα, όμως οι καιροί δεν περιμένουν, θα έρθει και αυτή η στιγμή όπου θα αποκαλυφθούν τα πάντα και οι υπεύθυνοι που συγκαλύπτουν και αυτοί που έκαναν αυτές τις παρακολουθήσεις. Τώρα, άλλο μεγάλο θέμα είναι όλη αυτή η συζήτηση γύρω από το φορολογικό που και εσείς θα είχατε αντιληφθεί ότι ήταν πολύ πολύ εμβληματικό για την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Σηκώσει πολύ το θέμα αυτό και προεκλογικά, τις μειώσεις των φόρων και στους επιχειρηματίες και στους ελεύθερους επαγγελματίες και γενικώς τη μείωση των φόρων. Για τα στρώματα, τα μεσαία, τα πιο χαμηλά που εσείς παραδοσιακά είναι το βλέμμα σας προς τα εκεί στραμμένα, βλέπετε να υπάρχει κάποια θετική εξέλιξη? Από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει και επιδεινώνει την κατάσταση για τα φτωχά λαϊκά στρώματα, δηλαδή μισθωτούς, αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, επιστήμονες, φτωχή αγροτιά κλπ. Δηλαδή συνεχίζει με βάση και αυτό το νομοσχέδιο αλλά και τον κρατικό προϋπολογισμό, γιατί το νομοσχέδιο τώρα κατατέθηκε, το μελετάμε στις λεπτομέρειές του, θα δούμε. Πάντως το 7% ή εκεί γύρω είναι αυτό που πληρώνουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Μιλάμε για μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους, μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα που έχουν μεγάλη κερδοφορία. Πολλοί από αυτούς είχαν μεγάλη κερδοφορία και την περίοδο της κρίσης και την ίδια ώρα το 93% των φόρων το πληρώνουν αυτό που λέτε, αυτό που λέμε λαϊκά στρώματα. Αυτό συνεχίζεται. Αυτά είναι τα στοιχεία που δόθηκαν στις επιτροπές, αυτά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν και από τους νόμους που καταθέτει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχει ουσιαστικά αυτό το ζήτημα του αφορολόγητου, πρέπει να το δούμε. Εμείς λέμε ότι πρέπει να υπάρχει υψηλό αφορολόγητο για τα λαϊκά στρώματα, να μπορεί να επιβιώνει δηλαδή η λαϊκή οικογένεια. Αυτό μπορώ να σας πω αυτή τη στιγμή και βεβαίως έχουμε καταθέσει και συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς πρέπει να επιταχυνθεί η κατάργηση του ένφια συνολικά και όχι μια απλή μείωση, δεν ξέρω τι ανακούφιση, για το πώς πρέπει να υπάρξουν άλλες φορολογικές ελαφρύνσεις που να αφορούν κυρίως λαϊκά στρώματα. Κύριε Κουτσούμπα, χτες συνεδρίασε για πρώτη φορά η Επιτροπή, μάλλον ήταν για την ακρίβεια η πανηγυρική πρώτη της Επιτροπής για το 2021 από την κυρία Αγγελοπούλου με τη συμμετοχή 31 προσωπικότητων. Ήθελα τη δική σου γνώμη για το που. Σήμερα θα δείτε και την κυρία Αγγελοπούλου, αν δεν κάνω. Ναι. Εγώ ήθελα τη δική σου γνώμη. Συνάντηση το απόγευμα. Γενικώς τη γνώμη σας, πώς πρέπει να ρωτηθούν τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση και με αφορμή αυτό να μας πείτε και τι χαρακτήρα θεωρείτε εσείς και το ΚΚΕ ότι είχε η Επανάσταση του 21. Φυσικά ήταν μια επανάσταση μεγάλης σημασίας για τους Έλληνες, για την Ελλάδα. Όσον αφορά τα ιστορικά στοιχεία, νομίζω ότι πρέπει σε αυτή την πορεία πηγαίνοντας να γιορτάσουμε τα 200 χρόνια του 2021 να αναδειχθεί το πραγματικό κοινωνικό περιεχόμενο της επανάστασης του 2021. Δηλαδή βεβαίως από τη μια μεριά ήταν το θέμα της εθνικής απελευθέρωσης από τον Οθωμανικό ζυγό κλπ, που ήταν για 400 χρόνια. Αλλά ταυτόχρονα ήταν και μια επανάσταση, λαϊκή επανάσταση, με την έννοια της συμμετοχής του λαού, όπου είχε ηγέτη αυτή τη, η επανάσταση, την αστική τάξη τότε της χώρας μας, η οποία τάξη, όπως και σε άλλες χώρες του κόσμου, την περίοδο εκείνη ήταν με πολλές έννοιες προοδευτική τάξη, διότι έφτιαχνε, δημιουργούσε έτσι τα έθνη κράτη, το έθνος κράτος ό,τι αφορά τη χώρα μας, σηματοδότησε δηλαδή το πέρασμα από τη φεουδαρχία, που ήταν ένα προηγούμενο κοινωνικό-οικονομικό σχηματισμός ξεπερασμένος, στον καπιταλισμό, στην καπιταλιστική ανάπτυξη, με ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων κλπ. Βέβαια, η διαπάλη εκφραζόταν. Δηλαδή, εκείνη την περίοδο η αστική τάξη, οι τμήματά της ήταν προοδευτικοί οπωσδήποτε και προχωρούσαν την ανάπτυξη της χώρας, βοηθούσαν τον λαϊκό παράγοντα. Την ίδια ώρα όμως
ο λαϊκός παράγοντας ήταν καταπιεσμένος, άρχισε να ζει νέες σχέσεις παραγωγής μέχρι να ολοκληρωθεί η αντιδραστικοποίηση της αστικής τάξης και βεβαίως εκφραζόταν αυτό που λέμε η ονομαζόμενη που λέμε εμείς εθνική ενότητα, η οποία δεν υπήρξε ποτέ. Και δεν υπήρξε ποτέ στην ιστορία όχι μόνο του ελληνικού κράτους, δεν υπήρξε ποτέ στην ιστορία όλων των κρατών του κόσμου. Γιατί υπάρχουν τάξεις, υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα, οικονομικά, κοινωνικά, και ξέρουμε πάρα πολύ καλά, εμείς το πιστεύουμε ακράδαντα, μπορείς να μην συμφωνείτε μαζί μας οι πολλοί ακροατές που μας ακούν να μην συμφωνούν, το ξέρουμε γι' αυτό, όμως μόνο όταν καταργηθούν οι τάξεις θα μπορέσει να υπάρξει πραγματική λαϊκή εθνική ενότητα. Άρα εσείς τι θα πείτε στην κυρία Αγγελοπούλου, καλά προφανώς δεν θέλω να μας πείτε ακριβώς το διάλογο που θα έχετε, αλλά τι θα τη ζητήσετε όταν το περιεχόμενο του εορτασμού αυτών των 200 ετών? Θα βγάλουμε ανακοίνωση μετά τη συνάντηση. Mm-hmm. Τώρα να σας ρωτήσουμε κάτι άλλο, κύριε Γραμματέα, κύριε Κουτσούπα. Στο κομμάτι της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού, εν τέλει βρέθηκε κοινός τόπος? Είδατε να γίνεται και κριτική από πολλούς και από αρκετούς επιστήμονες ότι τελικά είναι συμφωνήσατε, αλλά σε λίγα πράγματα. Ότι θα εξαιρεθούν πολλοί συμπατριώτες μας να μην ψηφίζουν, ότι δεν μπήκε το κομμάτι της επιστολικής ψήφου για να δίνει δυνατότητα και για οικονομικούς λόγους σε κάποιους να μην μετακινούνται. Πού βρισκόμαστε? Κοιτάξτε, εμείς δεν ξέρω πού βρισκόμαστε. Η κυβέρνηση έχει το λόγο τώρα, ναι. Το μαχαίρι και το πεπόνι. Θα δώσει ο Υπουργός το σχέδιο. Το τελικό σχέδιο, ναι. Το σχέδιο του νόμου. Εμείς έχουμε επιφυλαχθεί από την αρχή για την τελική μας στάση. Περιμένουμε να δούμε το νομοσχέδιο, να το μελετήσουμε. Από την αρχή είχαμε καθαρή στάση. Πάντως, εσείς συμφωνήσατε να ψηφίσετε ένα σημαντικό είχαμε τμήμα. Είχαμε καθαρή στάση. Ναι. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να διευκολυνθούν οι Έλληνες που είναι είτε μετανάστες είτε εργαζόμενοι στο εξωτερικό γιατί δεν βρίσκαν δουλειά εδώ ή είχαν τις οικογένειές τους και πήγαν εκεί, είτε είναι φοιτητές και επιστήμονες, φοιτητές που σπουδάζουν ή επιστήμονες που το πτυχίο τους δεν έβρισκε εδώ αντίκρισμα στην αγορά εργασίας και ψάχνουν στο εξωτερικό να βρουν τη δουλειά τους πάνω στην επιστήμη τους, και όλοι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να διευκολυνθούν. Δεν μιλάμε δηλαδή εμείς από την αρχή, το είπαμε, για το αναχρονιστικό δίκαιο του αίματος που ισχύει στην Ελλάδα, μόνο στην Ελλάδα. Δηλαδή αν μια προγιαγιά το 1700 ήταν Ελληνίδα, θεωρείται Έλληνας με βάση και μπορεί να πάρει την ηθαγένεια, και αυτός ο άνθρωπος που μπορεί να είναι τρίτης, τέταρτης, πέμπτης γενιάς που δεν έχει καμιά επαφή με την Ελλάδα ούτε με την ελληνική πραγματικότητα, άρα το να ψηφίζει θα οδηγεί ουσιαστικά σε το εκλογικό σώμα σε άλλα μονοπάτια, ουσιαστικά θα είναι στρέβλωση του εκλογικού σώματος και της εκλογικής ψήφου. Άρα λοιπόν αυτά τα ζητήματα έπρεπε να υπάρξουν κάποιες εγγυήσεις, κάποιες προϋποθέσεις, δηλαδή να αποδεικνύεται ότι ο άλλος έχει κάποια σχέση με την Ελλάδα, πλήττεται από τις οικονομικές, κοινωνικές, άλλες πολιτικές που εφαρμόζει η εκάστοτε κυβέρνηση που ψηφίζεται στις εκλογικές διαδικασίες, και άρα να έχει λόγο. Και όχι γιατί κάποια προγιαγιά ή προπάπους υπήρξε κάποτε Έλληνας, ενώ τώρα μπορεί να είναι Αμερικάνος, να είναι Αυστραλός, να είναι οποιαδήποτε άλλο και να μην μιλάει και καν τη γλώσσα. Άρα λοιπόν αυτό έπρεπε να διασφαλιστεί. Και βεβαίως σε αυτά τα πλαίσια έπρεπε να εκφράζεται και να μπορεί και να, να καταμετράται η ψήφος του. Η ισότητα. Να ρωτήσω κάτι. Και γι' αυτό βάλαμε αυτά τα ζητήματα, δηλαδή κάπου 30 χρόνια, οπότε ποια είναι και τα χρόνια της κρίσης όλα αυτά. Να υπάρχουν, ξέρω εγώ, έστω δύο χρόνια, ναι. Κάπως να πιστοποιείται ότι έχει ζήσει στην Ελλάδα ή να έχει, ξέρω εγώ, το αφημί τέτοια ζητήματα ψήφο. Που είναι πρακτικά ζητήματα, ναι. Που αποδεικνύουν κάποια σχέση τέλος πάντων. Στην επιστολική ψήφο, κύριε Κουτσούμπα, εσείς ήταν αρνητικός γιατί φοβάστε ότι μπορεί να μην διασφαλιστεί, ότι θα γίνει με τον σωστό τρόπο και να έχουμε, δεν ξέρω, ζητήματα, ή γιατί χάνεται το στοιχείο της συμμετοχής. Να πάει κάποιος κάπου να ψηφίσει και όχι να πατήσει ένα κουμπί με ένα email και να ψηφίσει, να στείλει ένα γράμμα. Είναι διπλό το πρόβλημα. Αν υπάρχει κίνδυνος μια φορά νοθείας με την αυτοπρόσωπη παρουσία σε εκλογικά τμήματα όπως γίνεται σήμερα μέσω της διαρροής, για παράδειγμα, του φακέλου που δίνει ο δικαστικός αντιπρόσωπος, και ξέρετε μετά πάει για Γαϊτανάκη από τους κομματάρχες αν ξεφύγει φάκελος, και τέτοια παραδείγματα είχαμε στην ιστορική πραγματικότητα της πατρίδας μας. Αν λέω υπάρχει ένας κίνδυνος τέτοιος, καταλαβαίνετε ότι με την επιστολική ψήφο όπου στέλνει το Υπουργείο Εσωτερικών στις πρεσβείες με επιστολή, όπου μέσα είναι τα ψηφοδέλτια και ο ειδικός φάκελος που πρέπει να έχει ο εκλογικός που θα στείλει με επιστολική ψήφο ψηφοφόρος, τι μπορεί να γίνει.
το παίρνει ο άλλος στην Αμερική, στο γιαγιά του τον παππού του, το γιο του την κόρη του, το φίλο του, ο εργοδότης τον εργαζόμενο κλπ. Με πιέσεις, οι κομματάρχες κλπ. Είναι εκτεταμένη η πιθανότητα νοθείας της ψήφου και χειραγώγηση της ψήφου με την επιστολική ψήφο. Είναι φανερό αυτό, το καταλαβαίνουν όλοι. Και αυτοί που δήθεν κόπτονται για τη δημοκρατία και λένε δεν υπάρχει περίπτωση. Ένα ζήτημα είναι αυτό λοιπόν, που πρέπει να διασφαλιστεί. Δεύτερο, πρέπει να υπάρχει ισοτιμία, ας την πούμε έτσι, της ψήφου, εφόσον αυτό επικαλούνται, για όλους. Γιατί ο άλλος του λέει στην Ελλάδα, φίλε μου, τι να σε κάνω αν μένεις στον Εύρο ή αν η δουλειά σου στον Εύρο είναι και η καταγωγή σου είναι από την Κρήτη, πρέπει να βρεις αεροπλάνο, πρέπει να βρεις μέσα να πας να ψηφίσεις το εκλογικό τμήμα που ανήκεις. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να ισχύει και βεβαίως μπορεί να λυθεί, διότι υπάρχει εδώ ένα ζήτημα, είναι υπαρκτό το πρόβλημα, ας πούμε, σε μεγάλες αποστάσεις, κυρίως αυτό υπάρχει για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, υπάρχει για την Ήπειρο τέλος πάντων της Αμερικής, υπάρχει για την Ήπειρο της Οκεανίας, στην Αυστραλία κυρίως, για εκεί όπου υπάρχουν και αρκετοί Έλληνες, να κάνεις παραπάνω εκλογικά τμήματα. Δεν είναι καθόλου απαραίτητο να είναι μόνο στην έδρα που είναι η πρεσβεία ή το προξενείο. Θα μπορούσε με ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών και των πρεσβείων στις χώρες αυτές να φτιαχτούν εκλογικά τμήματα. Εκλογικοί αντιπρόσωποι να υπάρχουν από όλα τα κόμματα, με φορευτικές επιτροπές και να. Τώρα, αν είναι ένας, έχει μια φάρμα στο Far West, κάπου σε ένα βουνό ή σε μια πεδιάδα μακρινή, μπορεί να έχει και το αυτό, ας του βάλει και ένα λεωφορείο το κόμμα του ο ίδιος να πάει να ψηφίσει στη γειτονική πόλη. Κύριε Πετσόμπα, επειδή την ώρα που μιλάμε, ταυτόχρονα βλέπω ότι έχει έρθει και στο mail μου και των πολιτικών συντακτών το δελτίο τύπου του Υπουργείου Εσωτερικών που αναφέρεται στο σχέδιο νόμου που έχει σταλεί σε όλα τα κόμματα. Θα έχουμε εξελίξει τις επόμενες ώρες πάνω σε αυτό, οπότε αναμένουμε και τη δική σας. Όχι, τώρα ήρθε, πριν από 3-4 λεπτά ήρθε. Επιφυλασσόμαστε, δηλαδή η ψήφος η δική μας δεν είναι αυτό που λένε το κουκουέ ρυθμιστής. Εμείς δεν είμαστε ούτε ρυθμιστές ούτε απορυθμιστές του συγκεκριμένου προβλήματος της ψήφου των αποδήμων. Έχουμε τις θέσεις μας, τις οποίες τις παλεύουμε με βάση τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες που καλούμαστε να λύσουμε το επόμενο διάστημα. Και εκεί θα είναι η τελική μας τοποθέτηση. Μάλιστα. Να σας κάνω μια ακόμα ερώτηση, κύριε Γενική Γραμματέα. Επειδή βλέπω σήμερα στον σύσσωμο σχεδόν στον Ευρωπαϊκό Τύπο να ετοιμάζονται να είναι τα προϊόρτια, στο πούμε ουσιαστικά, της αυριανής γιορτής για την Ευρώπη, η οποία είναι σηματοδοτείται από 30 χρόνια από την πτώση του τείχους και που σηματοδότησε την έναρξη των διαδικασιών επανένωσης της Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας. Επειδή αύριο λοιπόν θα δούμε αυτές τις γιορτές στη Γερμανία και αλλού στην Ευρώπη, η του ΚΚΕ σήμερα 30 χρόνια μετά, πώς αντιμετωπίζει το ιστορικό αυτό γεγονός? Εγώ νομίζω ότι άσχετα και το ΚΚΕ το αντιμετωπίζει έτσι όπως πρέπει να το αντιμετωπίζουν όλοι οι λαοί. Γιατί οποιοδήποτε εκτίμηση και οποιοδήποτε ιστορικό γεγονός πρέπει να το βλέπεις πλέον και εκ του αποτελέσματος. Με βάση την ιστορική πείρα και τι πρόσφερε και τι έφερε για τους λαούς. Και βλέπουμε βεβαίως ότι μετά το 1989, αυτά τα 30 χρόνια και για το γερμανικό λαό και για τους λαούς της Ευρώπης έχουμε αντιδραστικοποίηση, άνοδο φασιστικών ακροδεξιών τάσεων, έχουμε επικράτηση ενός ρεβανσισμού, έχουμε όξυνση οικονομικών κρίσεων, ανεργίας, προβλημάτων, πράγματα που δεν υπήρχαν σε αυτό το σοσιαλιστικό μέρος της Γερμανίας τότε. Ούτε ανεργία υπήρχε, η παιδεία ήταν εκεί, η ιατρική ήταν σε ψηλά επίπεδα δωρεάν και δημόσια, ο πολιτισμός, μια σειρά δηλαδή πλευρές απαραίτητες για να μπορεί ο άνθρωπος να αισθάνεται ελεύθερος, ήταν παρούσες. Μπορεί να υπήρχαν λάθη, έχουμε κάνει κριτική, έχουμε βγάλει και εμείς συμπεράσματα από το πώς αυτή η προσπάθεια οικοδόμησης του σοσιαλισμού τον προηγούμενο αιώνα, φυσικά σε άλλες συνθήκες, επέδρασε στους λαούς, είτε θετικά είτε αρνητικά, όμως το τελικό διακύβευμα είναι αυτό εδώ. Εκεί γινόταν σύγκρουση ουσιαστικά καπιταλισμού και σοσιαλισμού. Το Μάη του 49 φτιάχτηκε η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, πρώτη αποχωρίστηκε, που ήταν το έδαφος όπου ήταν και το 61 η και δυνάμεις της Δύσης, είπα Βρετανοί και Γάλλοι, και μετά στις 7 του Οκτώβρη του 49 ιδρύθηκε η Γερμανική Λαοκρατική Δημοκρατία, όπου είχε την επίδρασή της η Σοβιετική Ένωση και λοιπά, ήταν στον τομέα εκείνο. Το Βερολίνο το Βερολίνο ήταν στο έδαφος της σοσιαλιστικής Γερμανίας,
της Ανατολικής Γερμανίας. Και ήταν ουσιαστικά μια πόλη, μια πρωτεύουσα χωρισμένη στα δύο. Η μισή καπιταλιστική, η άλλη σοσιαλιστική. Μέχρι το 1961, δηλαδή για 13 ολόκληρα χρόνια, για 12 χρόνια, δεν υπήρχε τείχος. Αυτό φτιάχτηκε κάτω από συγκεκριμένα ζητήματα, από επιθέσεις, από εισρωή δεκάδων χιλιάδων πρακτόρων της CIA, με δημιουργία τελέχωσης υπηρεσιών ασφαλείας από το Δυτικό Βερολίνο πρώην Ναζί, πρώην τελεχών του χιτλερισμού εκεί που δεν διώχθηκαν και αξιοποιήθηκαν ενάντια στη Σοβιετική Ένωση και την Λαοκρατική Γερμανία, και αυτό είχε την εξέλιξή του. Αυτή είναι η εξήγηση, σαφής, η άλλη που θέτουμε εμείς, που δίνουμε εμείς και που δίνει όταν τον ρωτάνε και ο γερμανικός λαός. Μάλιστα. Όλοι, για παράδειγμα, στο έδαφος της Γερμανίας, δεν έχουμε άλλο χρόνο, γραμματέα, Γερμανίας της Ενοποιημένης, το 50% μιλά θετικά για εκείνο το καθεστώς στα βασικά του ζητήματα. Και βέβαια στο ανατολικό μέρος είναι πολύ περισσότερο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κουτσούπα, για αυτή την ομιλία. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας, επίσης.